εμείς κληθήκαμε από τον προϊστάμενο του, τον ΠΟΗ, οικονομικών υπηρεσιών του Κεντρικής Κοινωνικής Προστασίας, για κάποιες καταγγελίες. Κάναμε έγγραφο λοιπόν στον προϊστάμενο, ο προϊστάμενος μας έστειλε όλα τα έγγραφα που δείχνει. Ποιος είναι προϊστάμενος, ο Βαγγέλης? Ο κύριος Τσακίρης, βέβαια, ο οποίος μας έδωσε όλα τα έγγραφα που απευθυνόταν προς τη διοίκηση αλλά και προς το Δήμαρχο. Και γιατί έχω τη γνώμη ότι είναι διακατηγορούμενοι πολλά θύματα εκεί, έτσι. Υπάρχει περίπτωση ότι υπάρχει ενδεχόμενο υπεξαίρεσης από υπάλληλο του Δήμου στο Ταμείο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας. Εμείς αυτό που κάναμε λοιπόν, μόλις πήραμε τα στοιχεία αυτά στα χέρια μας, ετοιμάσαμε μια αναφορά και την καταθέσαμε στον εισαγγελέα με όλα τα στοιχεία. Δεύτερη αναφορά, δεύτερη. Ή προηγήθηκαν οι ανακρίσεις της κυρίας Κατερίνας Μανά? Δεν έχει καμία σχέση. Έχει σχέση, γιατί αυτό είναι όμως το ίδιο αντικείμενο, από ό,τι κατάλαβα. Είναι ακριβώς. Μιλάμε για συγκεκριμένο υπάλληλο με ίδιες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω παραπάνω. Τώρα λένε οι πληροφορίες ότι ενδέχεται να υπάρχουν ποσά κατατιθέμενα και στην οικογένεια υπαλλήλου. Είναι αλήθεια αυτό ή ξέρετε κάτι? Δεν το γνωρίζω αυτό. Ξέρω ότι ο κύριο Τσακίρη με τα χαρτιά μα έχει καταθέσει. Το οποίο έχουμε στείλει στον εισαγγελέα. Μιλάει για κάποια πράγματα, για άλλε μεταφορέ ποσών και για ένα συγκεκριμένο ποσό. Η κυρία Μανά, γνωρίζετε αν με εντολέ του κυρίου Τσέπελη πήρε καταθέσει από όλου του πρώην αντιδημάρχου ή μόνο από τον κύριο Άγατο Παπαδόπουλο? Το ξέρετε εσεί? Δεν γνωρίζω πώ έγινε η διαδικασία. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν παρόντα μέλη στο κέντρο τα οποία ήταν απόντα? Κάτι τέτοια μου λένε και τρελαίνομαι. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτά δεν τα γνωρίζω. Θέλω να ρωτήσετε βέβαια τον κύριο Θοδωρίδη που ήταν πρόεδρος. Όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω και. Αλλά να σας πω κάτι άλλο. Αυτό τον εισαγγελέα, όπως μου λένε. Αυτό ναι. Που γνωρίζω είναι όταν ένας υπάλληλος δεν ανήκει στο νομικό πρόσωπο, αλλά ανήκει στο Δήμο, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει διερεύνηση μέσα στο Δήμο.